Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα και εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καταρχήν πάμε για ένα μεγάλο ρεκόρ, 60.000 δρομής στον αφεντικό μαραθώνιο στις 10 του Νοέμβρη. Είναι μια μοναδική διοργάνωση που αξίζουν συγχαρητήρια στο ΣΕΓΑΣ, στην Οργανωτική Επιτροπή, σε όλα τα στελέχη που δούλεψαν, αλλά και στους εθελοντές, που δούλεψαν και προετοίμασαν, όπως φαίνεται, ένα καταπληκτικό, μοναδικό αθλητικό διήμερο. Ο Μαραθώνιος αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη αθλητική διοργάνωση, όπως είπα και σήμερα, την πιο ευρέως γνωστή διεθνώς αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Και είμαστε βέβαιοι, και προσωπικά αυτό δήλωσα και σήμερα στη συνέντευξη τύπου, ότι η διοργάνωση του Μαραθωνίου θα είναι η πιο πετυχημένη από ποτέ. Έχουμε για πρώτη φορά την καθιέρωση του αθλητικού διημέρου. Προκειμένου να υπάρξουν συμμετοχές του 60 και πλέον χιλιάδων αθλητών. Ένα νούμερο που μιλά από μόνο του. Ξεπερνά και αυτό του 2010 που είχε γίνει, θα λέγαμε, το ιουβιλέο του Μαραθώνα, έτσι. Ακριβώς. Και φέτος, όπως και τις άλλες χρονιές, ο Μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αθλητή και Βαλκανιονίτη και πολιτικού Γρηγόρη Λαμπράκη. Και βεβαίως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπα και πριν, στους διοργανωτές, στους Δήμους Αθηναίων, στο Δήμο Μαραθώνα, φυσικά στην περιφέρεια Αττικής, τον Γιώργο τον Πατούλη, φυσικότατα στον χορηγό της διοργάνωσης, στους χορηγούς της διοργάνωσης, αλλά και στο ΣΕΓΑΣ με την Οργανική Επιτροπή που δουλέψαν για να φέρουν εις πέρας αυτό το εξαιρετικά μεγάλο εγχείρημα. Και ελπίζω πως θα πάνε όλα καλά. Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως. Αυτό το πάντρεμα όλων των φορέων, έτσι, συνέργειες, είναι μοναδική αυτή η λέξη. Συνεργασίες. Και σηματοδοτεί, ας πούμε, ότι μπορεί να συνεχιστεί σε αυτό το κομμάτι, όπως ξεκινήσατε με τις επαφές που είχατε με τον ΣΕΓΑΣ νωρίτερα, πριν από τη συνέντευξη αυτή, για τους χώρους, τους αθλητικούς που είναι μέσα στην Αττική και όχι μόνο. Ναι, και να συμπληρώσω εδώ πέρα, πριν φύγουμε για το θέμα, πριν πάμε στο θέμα των χώρων και των εγκαταστάσεων, να προσθέσω εδώ πέρα ότι αυτό το εγχείρημα απαντά σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, μιλώντας σε όλη την κοινωνία και λέγοντας ότι ο αθλητισμός βεβαίως συμβάλλει στο να δημιουργήσει πρότυπα, να αναδείξει προσωπικότητες, όπως για παράδειγμα τους μοναδικούς Ολυμπιονίκες που έχει η χώρα μας και που είχα τη χαρά να έχω προσκαλέσει χθες. Και ανταποκρίθηκαν πάνω από 60 παλικάρια, πλέον και κάποιοι μεγάλη ηλικία. Όλων των εποχών δηλαδή. Απίστευτο, μοναδική βραδιά, πιστέψτε με. Και όταν του ζήτησα συγγνώμη που καθυστέρησα να κάνω αυτή τη συνάντηση, μου είπαν δεν πειράζει, περιμένουμε πάνω από 25 χρόνια. Λέω γιατί ποτέ κανένας υπουργός αθλητισμού δεν είχε καλέσει όλους τους Ολυμπιονίκες για να τους καλωσορίσει, να τους ακούσει, να συζητήσει μαζί τους. Ακούστε λίγο, και μένω σε αυτό για λίγο, αν μου επιτρέπετε. Οι Ολυμπιονίκες της χώρας μας αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της αθλητικής ιστορίας της Ελλάδος. Είναι αυτοί που σε διάφορους Ολυμπιακούς αγώνες, διάφορες Ολυμπιακές διοργανώσεις μας συγκίνησαν, μας έβγαλαν στους δρόμους, μας έκαναν να δακρύσουμε, να συγκινηθούμε και να αγαπήσουμε περισσότερο ένα άθλημα. Είτε ήταν το πόλο, είτε το μπάσκετ, είτε η αρσιβαρών, είτε η πάλι, είτε το καράτε. Είτε όλα τα υπόλοιπα. Η ιστιοπλοεία που σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες έχει μετά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και χθες είχα τη χαρά να συναστραφώ με πάρα πολλούς Ολυμπιονίκες και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε μια συνεργασία που θα είναι υποδειγματική και την επόμενη περίοδο. Και τους ευχαριστούμε εμείς και τους ευχαριστώ προσωπικά και ως πολίτης και ως Έλληνας, αλλά και ως φυσικά ως αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού και φυσικά και εκ μέρους της κυβέρνησής μας. Να δώσουμε έμφαση και σε αυτό το κομμάτι που ανακοινώσατε για τα 200 εκατομμύρια ευρώ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. 100 εκατομμύρια ευρώ. Μην αυξάνετε, πήρατε φορά. Δεν είναι μαρούλι, ευρώ είναι. Και αυτά ίσως, είναι πρακτά, δεν είναι. Συγγνώμη, ίσως να χρειαστούν και για την προελπιακή προετοιμασία περισσότερα. Και θα το πούμε και γιατί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα χρήματα αυτά, το ανέφερα και σήμερα και έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις. Είναι ένας μεγάλος βραχνάς, ένα μεγάλο άγχος. Πολύ γρήγορα λοιπόν τρέξαμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους ευχαριστώ για αυτό και ευχαριστώ και τον κύριο Θεοδωρικάκο, αρμόδιο υπουργό. Δημιουργήθηκε ένας κουμπαράς στα πλαίσια του φιλόδημου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ όπου μπορούν όλες οι αυτοδιοικήσεις πρώτου δευτερού βαθμού να απευθυνθούν και να καταθέσουν προτάσεις είτε για εξυγχρονισμό είτε για ίδρυση αθλητικών εγκαταστάσεων. Άρα κατ' επέκταση και εγκαταστάσεων στίβου, έτσι, ή ποδοσφαίρου ή οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως υπάρχει και κάποια αδυναμία από κάποια σωματεία ή και κάποιους δήμους
λόγω του ότι δεν διαθέτουν τεχνικό προσωπικό, τεχνικές υπηρεσίες. Έχουμε μερημνήσει και αυτό, μια συνεργασία με ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε με το τεχνικό επιμελητήριο, που τους δίνουμε την ευκαιρία να τους παρέχουμε μηχανικούς για να τρέξουν γρηγορότερα οι μελέτες και έτσι μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν χρήματα, να ενταχθούν έργα και να έχουμε καλύτερες και πιο ανανεωμένες και ασφαλείς και πιο προσβάσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις. Να υπάρχει αυτή η έμεση στήριξη. Βεβαίως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Τα χρήματα αυτά σε ένα σύνολο αθλητικών γερασμένων κατά βάση εγκαταστάσεων δεν φτάνει. Όμως είναι η πρώτη φορά, το είπα και σήμερα σε συνέντευξη τύπου που κλήθηκα να συμμετέχω στο ΣΕΓΑΣ, είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως από τους Ολυμπιακούς αγώνες και δότε, που τόσο μεγάλο συγκεντρωμένο ποσό διατίθεται μέσω των Δήμων για θέματα αθλητικών υποδομών. Είναι η πρώτη φορά. Συνάμα όμως, αν τρέξει η απορροφητικότητα, υπάρχει δυνατότητα, όπως φαίνεται, από άλλους κωδικούς του ίδιου προγράμματος που δεν φαίνεται να αυτή την ώρα να τρέχουν τα αιτήματα απορρόφησης ή ένταξης έργων, να έχουμε δηλαδή περισσευούμενα κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να αυξήσουμε κατά ένα μέρος αυτό το ποσοστό. Ενδιαφέρεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός της χώρας για αυτό το θέμα. Άλλωστε είναι και αυτός λάτρης του αθλητισμού, της υγιεινής διατροφής, της υγιεινής ζωής γενικότερα. Οπότε αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες του που έχει δώσει η ρητή εντολή να ακολουθήσουμε και να τρέξουμε όσο το γρηγορότερα. Και ο κ. Θεοδωρικάκος στην Υπουργή των Τεχνών αγαπάει πολύ το πόλο, έτσι. Πάρα πολύ. Το ξέρετε γιατί, έτσι. ξέρω. Όχι. Συνάμα όμως, κάνουμε και το άλλο. Έχουμε και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα ο ΆΚΑ. Δεν φτάνουν και ούτε υπάρχει δυνατότητα ένταξη σε αυτά τα προγράμματα. Εδώ κοιτάζουμε ξεχωριστή τμηματική ή συνολική, το πιο πιθανό τμηματική αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε με ιδιωτικά χρήματα, με ιδιωτικούς επενδυτές, με όρους διαφάνειας και με καθαρές συνεργασίες, να προχωρήσει αυτή η αξιοποίηση και να μην έχουμε αυτή τη θλιβερή εικόνα εγκατάλειψης. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο project τρέχουμε με άλλους όρους, με άλλες διαδικασίες, αλλά που όμως πάντοτε στην διαλογική και με το θέμα του σταδίου του κλειστού, με συγχωρείτε, στα Λιώσια, όπου εκεί η ΚΑΕ ΑΕΚ, ο κ. Αγγελόπουλος, έχει ενδιαφερθεί να προχωρήσει, να παραχωρηθεί, να μισθώσει το χώρο αυτό, επαναλαμβάνω, και να δημιουργήσει εκεί την έδρα της ομάδας της ΑΕΚ του μπάσκετ. Πράγμα το οποίο επιθυμεί και ο Δήμαρχος Φιλής, ο κ. Παππούς, που είχαμε και σήμερα συνεργασία μακρά, για να λύσουμε μια σειρά από γραφειοκρατικά ζητήματα, έτσι ώστε να τρέξουν όλα τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά και να προχωρήσουμε σε δεύτερο επίπεδο στη συνέχεια για τις φάσεις που χρειάζεται να ακολουθήσουμε για την σωστή και νόμιμη διαδικασία αξιοποίησης του χώρου αυτού από πλευράς της ΚΑΕΑΕΚ. Την ίδια ώρα όμως τρέχουμε και σε συνεργασία με απόλυτη συνεργασία και με τα σωματεία που φιλοξενούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, χωρίς ευνηδιασμούς, να οργανώσουμε, εφόσον προχωρήσει η πρώτη φάση, να οργανώσουμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση τους στο χρόνο που θα τρέχουν οι εργασίες συντήρησης ανακατασκευής του χώρου αυτού. Όλα αυτά τρέχουν παράλληλα, ταυτόχρονα και πολύ προσεκτικά, για να μην δημιουργήσουμε μεγάλη αναστάτωση σε αθλητικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και στον εκεί χώρο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξουν βελτιώσεις τόσο στο ΆΚΑ για την Ολυμπιακή Προετοιμασία όσο και στον Άγιο Κοσμά. Μήπως γίνει αλλαγή από τον Άγιο Κοσμά κάπου αλλού εν ώψη και των θεμάτων που συντρέχουν για το ελληνικό? Για τον Άγιο Κοσμά είναι δύσκολο το παζλ. Ωστόσο όμως ήδη έχουμε ζητήσει και την επόμενη, την παραπάνω από μάλλον εβδομάδα, θα έχουμε συνάντηση με τους εκπροσώπους της Lambda Development, έτσι ώστε να δούμε τι προβλέπεται από πλευράς αθλητικών εγκαταστάσεων στη νέα μεγάλη επένδυση του ελληνικού, τι δυνατότητες έχουν να φιλοξενήσουν αγωνίσματα που υπάρχουν στην ευρύτερη μας περιοχή και ειδικά στον Άγιο Κοσμά, έτσι ώστε να γίνουν όλα ομαλά ή με τις λιγότερες δυνατό αναταράξεις. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα που προέκυψε με τις ανακοίνωσεις του ΣΕΓΑΣ αλλά και με τις αντιδράσεις άλλων ομοσπονδιών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει μπει για τον νέο νόμο, έτσι, περί των προσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών. Κοιτάξτε, αντιδράσεις από όλες τις ομοσπονδίες δεν είχαμε. Άρα έχουμε μόνο μία επίσημη κατά κάποιο τρόπο αντίδραση, η οποία, αν μου επιτρέπετε, ήταν και εντελώς παράξενη, διότι το πνεύμα και η συνεργασία και το επίπεδο διαλόγου και συζήτησης που είχαμε και που έχουμε αναπτύξει με το ΣΕΓΑΣ πραγματικά δεν συμπαντίζει με το πνεύμα της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.
είναι σαν να έχει γραφτεί από άλλο χέρι. Όχι από το χέρι του κ. Παναγόπουλου που του γράφει ο τύπος του. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν εκεί σήμερα, υπερασπίστηκε κάποια σημεία, τα οποία ομολογουμένως δεν εξηγούνται. Δεν μπήκαμε στη συζήτηση και δεν έπρεπε, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση. Δεν μπήκαμε στη συζήτηση των άρθρων τα οποία σχολιάζουν σχετικά με το σχέδιο νόμου που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα και που έχει αναρτηθεί στο site της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης προς διαβούλευση και που έχουν αρκετά σημαντικές παρατηρήσεις, σχόλια, καταγραφή. Αλλά ωστόσο όμως έμεινα, γιατί πραγματικά ενοχλήθηκα και το είπα μάλιστα και όλες δεν το έκρυψα, όταν σε κάποιο σημείο κουνούντας σχεδόν το δάχτυλο ο Σέγας έρχεται να μας πει και επιτέλους στην ουσία κάντε κάτι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, διότι. Ποιος ο Σέγας? Όταν κατέθεσα στη συζήτηση σήμερα, στην συνέντευξη τύπου, το υπόμνημα που μας κατέθεσε ο Σέγας κατά την πρώτη μας συνάντηση, που έγινε με δικιά μας πρωτοβουλία και που τα περισσότερα από αυτά τα οποία μας κατέθεσαν μέσα στο τρίμηνο που βρίσκομαι σε αυτό το τιμόνι, έχουν είτε ληφθεί, είτε δρομολογηθεί, είτε έχουν με κάποιο τρόπο διαχειριστεί. Και μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και μία δήλωση του κύριου Παναγόπουλου στην πρώτη συνάντηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Πατούλη, που εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση πραγματοποίηση της σύσκεψης με τον Υφυπουργό και τον Περιφερειάρχη Αττικής για το κλειστό της Παιανίας. Mm-hmm. Και μάλιστα είχε πει: είναι γνωστό το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος της έλλειψης κλειστού σταδίου για τον ελληνικό στίβο, αφού ουσιαστικά οι αθλητές και οι αθλήτριές μας δεν έχουν δυνατότητα να υλοποιήσουν όπως πρέπει τη χειμερινή τους προετοιμασία. Επειδή τα ακούσαμε αυτό και ανταποκριθήκαμε άμεσα, τρέξαμε και σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με τον Περιφερειάρχη δουλεύουμε την υπόθεση αυτή και συζητάμε για την Παιανία, που αφορά βεβαίως το στίβο αλλά και το βόλεϊ, όπου τι κάνουν, είναι αφημένο στο έλεος του Θεού. Όντως. Στο έλεος του Θεού. Και αντί να ακούσουμε μια καλή κουβέντα, σε συνδυασμό και με τα χρήματα που εξασφαλίσαμε, που σας ανέφερα λίγο πριν, και με τις πρωτοβουλίες που τρέξαμε και τη λίστα των έργων που είχαν κολλήσει, αραχνιάσει, είτε στο Πουδουέ ενταγμένα του Υπουργείου μας, είτε σε άλλα Υπουργεία, στο Φιλότιμο, σε παλιότερα προγράμματα, αντί να ακούσουμε μια καλή κουβέντα, έχουμε και μια ανακοίνωση, η οποία μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει, ατυχέστατα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, όπως το έχουμε μετανιώσει, ότι δέστε, κάντε κάτι, διότι οι αθλητές μας προπονούνται σε εγκαταστάσεις κατώτερες των συνθήκων που πρέπει να τους διατίθενται. Σωστά, αλλά όχι σε εμάς. Στους 2,5 μήνες μας έχουμε πράγματα. Αυτά αλλού. Δηλαδή σε αυτούς που επέτρεψαν, και αναφέρομαι στην προηγούμενη κυβέρνηση, να βρεθεί το εργαστήριο ντόπινγκ εκτός WADA. Δηλαδή να μην έχουμε για ένα εξάμηνο πιστοποιημένο. Και ενώ σε Ολυμπιακών Αγώνων. Ε. Άρα, ακριβώς, άρα να μην μπορούμε να κάνουμε ελέγχους, ντόπινγκ. Σε αυτούς να τα πείτε. Και σε αυτούς έπρεπε να κάνουν και υπόμνηση και ενόχληση. Όχι στη νέα κυβέρνηση, όπου εδώ θα έσπευσα να ενημερώσω σήμερα, το επαναλαμβάνω και τώρα, τον Ιούνιο του 2018 είχε πει η WADA προς την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, ότι τρέξτε. Τρέξτε διότι δεν μπορεί το εργαστήριο στο ΆΚΑ να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Τρέξτε διότι χρειάζονται χρήματα αν τελικά θέλετε να προχωρήσετε στο εργαστήριο του Δημόκριτου και να γίνονται από εκεί οι έλεγχοι. Και βρέστε τα χρήματα ύψους 2 εκατομμυρίων για να κάνουμε και βρέστε το προσωπικό και. Τι έκανε λοιπόν η προηγούμενη ηγεσία, ο κ. Βασιλιάδης? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όπως τα ακούτε. Μάλιστα. Τι κάναμε εμείς ως νέα κυβέρνηση? 26 Ιουλίου, είναι ανακοινωμένα όλα τούτα, άρα μπορείτε εύκολα να τα βρείτε, συγκάλεσα αμέσως, δηλαδή μερικές ημέρες μετά που ανέλαβα το τιμόνι αυτού του Υπουργείου, συγκάλεσα αμέσως σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους για το ακριβώς τι γίνεται με αυτό το εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ στο ΆΚΑ. Κάλεσα μάλιστα και το διευθυντή, τον κύριο Κλέτσα, διευθυντή ερευνών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών του Δημόκρητου, και κάναμε και μια συζήτηση και πολύ πολύ γρήγορα, 21 Αυγούστου, καταφέραμε. Νεκρή περίοδο, η περίοδο διακοπών, και όμως καταφέραμε και υπεγράφει και πήρε ΦΕΚ η ΚΙΑ μεταφοράς αρμοδιότητας και εργαστηρίου αντιντόπινγκ στο Δημόκρητο. Και σύν τις άλλες, τρέξαμε πολύ πολύ γρήγορα τις διαδικασίες και έχει ήδη υπογραφεί το ποσό των ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς Χρήστου Δήμα Υφυπουργού. Ανάπτυξης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας Τεχνολογίας Βιομηχανίας, και είναι πλέον στα χέρια σου να έχει υπογραφεί και σήμερα του κ. Γεωργιάδη, για να καταφέρουμε να αγοράσουμε εξοπλισμό καινούριο όπως μας επιβάλλει η WADA για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Την ίδια στιγμή όμως, το οποίο θα πάρει 6 μήνες, και στο ΕΣΚΑΝ, αλλάξαμε προεδρείο, στελεχώσαμε για πρώτη φορά
Επιστημονική Επιτροπή του συγκεκριμένου τμήματος, κάναμε ένα κλιμάκιο υποδοχής κλιμακίου επιθεώρησης της ΓΟΑΝΤΑ. Πήραμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, δώσαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εγκαταστάσεις μας και τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε. Και φυσικά έχουμε στα σκαριά την ετοιμασία του νέου οργανισμού για το εργαστήριό μας, τον ΕΟΚΑΝ. Κάτι το οποίο επίσης είχε υποθεί, είχε πέσει στο τραπέζι, αλλά ουδέποτε ασχολήθηκε κανένας. Όλα αυτά η κυβέρνηση το μόλις 2,5 μηνών. Κοντά σε αυτά ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση αυτή την απόφαση της ΓΟΑΝΤΑ, πλέον τα δείγματα θα πηγαίνουν για έλεγχο σε ξένα εργαστήρια. Οπότε στο εξωτερικό, αν θα υπάρχει υπερτιμολόγηση σε όλα αυτά. Γιατί υπερκοστολόγηση μάλλον. Προσέξτε, ναι. Το ένα είναι το κόστος, mm-hmm. που σαφώς είναι μεγάλο. Το δεύτερο είναι η δυσκολία. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για Ολυμπιακή χρονιά, έτσι. Ολυμπιακή χρονιά. Ναι, παράλληλα όμως συντρέχουν και τα πρωταθλήματα εδώ, ποδοσφαίρου, μπάσκετ και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα συζητάμε για ένα απόλυτο χάος που έχουμε τρέξει με απίστευτη ταχύτητα να λύσουμε διαδικασίες και προβλήματα και έρχεται ο ΣΕΓΑΣ να μας κουνήσει το δάχτυλο γιατί δεν κάνουμε και γιατί, ξέρετε, αποφασίζουμε να σπάσουμε αυγά και να κουνήσουμε λίγο τα λινάζοντα νερά με τους εισαγωγικά ισόβιους προέδρους κάποιων ομοσπονδιών. Αντί για να καταθέσει μια πρόταση σχετικά με το θέμα αυτό, έρχεται να μας κάνει υπόδειξη για να μας κουνήσει το δάχτυλο. Λάθος, κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό το είπα και ενώπιον τους και φυσικά είπα τα επιχειρήματά μου και κατέθεσα την άποψή μου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία αναφέρει μέσα η ανακοίνωση. Οπότε με το σχέδιο αθλητικού νόμου πάμε σε διαβούλευση, συνεχίζει τη διαδικασία της διαβούλευσης. Να σας πω πως ήδη πριν λίγα λεπτά τελείωσε η συνάντηση με τον εκπρόσωπο για θέματα αθλητισμού από πλευράς ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Τη Δευτέρα έχω συνάντηση 12 η ώρα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα αθλητισμού, τον κύριο Μπουρνούς. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των υπολείπων κομμάτων, τον κύριο Συντιχάκη από την πλευρά ΚΚΕ, την κυρία Σακοράφα από πλευρά Μέρα 25 και. Τι άλλο μένει. Και από την πλευρά. Του Βελόπουλου. Του κύριου Βελόπουλου. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι το επίθετο του συναδέλφου που έχει την αρμοδιότητα για τα αθλητικά πράγματα. Θα κάνω μια συνάντηση, γιατί είμαι απολύτως κοινοβουλευτικός και στηρίζω αυτή τη διαδικασία του διαλόγου και της συνεργασίας, ακόμα και αν διαφωνούμε, αλλά κάπου θα καταλήξουμε, δεν μπορεί. Θα βρούμε κοινά σημεία συνεννόησης. Θα κάνω και μια συνάντηση με όλα τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων πριν έρθει στην Επιτροπή να συζητήσουμε σε επίπεδο πιο ανθρώπινο, πιο οικείο κάποια ζητήματα και μετά βεβαίως επίσημα, όπως προβλέπει το κοινοβούλιο μας, όσο λέμε διαδικασίες, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε, θα κάνουμε μια σχετική ακρόαση των φορέων για να καταλήξει αυτό στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί ή να ψηφιστεί. Αλλά είμαι προσωπικά υπέρ της δημοκρατικής διαδικασίας του διαλόγου και της συνεργασίας και της προσπάθειας του να πείσω με επιχειρήματα γιατί πρέπει αυτό να ψηφιστεί και να περάσει να εφαρμοστεί άμεσα. Θέματα που έχουν να κάνουν με τα στημένα παιχνίδια και την κύρωση της σύμβασης Μακόλιν, θέματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα αντιμετώπισης, άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας, θέματα που έχουν να κάνουν με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, που είναι η τρίτη ενότητα του σχεδίου νόμου που έχουμε προς διαβούλευση, και φυσικά θέματα που έχουν να κάνουν και με το όριο θητιών προέδρων ομοσπονδιών, αθλητικών ομοσπονδιών στη χώρα μας. Να γυρίσουμε στα του Μαραθώνα. Θα πάρετε μέρος όπως πήρατε στο Αρχαλοχώρι. Βεβαίως. Θα αγωνιστείτε που, πεντάρι, δεκάρι. Για δεκάρι έχω πει να δηλώσουν οι συνεργάτες μου. Ελπίζω να βολέψουν οι συνθήκες, να έχω τη σχετική δυνατότητα και να τρέξω. Ήδη και την Κυριακή που μας πέρασε, έτρεξα στο ημιμαραθώνιο του Αρχαλοχωρίου. Mm-hmm. Εκεί είμαι σταθερός στις συμμετοχές, διότι είναι κάτι πραγματικά το αγαπώ. Το έχουν ξεκινήσει μια ομάδα παιδιών μοναδικών. Δηλαδή, μπράβο τους. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, όντως. Πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά παιδιά. Και ελπίζω πρώτο Θεός να έχω τη δυνατότητα και την υγεία μου να τρέξω στα 10 χιλιόμετρα το Σάββατο το βράδυ πριν την μεγάλη φυσικά διοργάνωση, πριν την Κυριακή που είναι η έναξη των μεγάλων αποστάσεων που θα τρέξουν εκεί, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 20.000 δρομής. Όντως. Κλείνοντας, κάτι που αφορά. Και βέβαια να καλέσω και όλους όσους μας ακούνε να δώσουν το παρόν. Δεν έχει σημασία ο τερματισμός ή η θέση που θα τερματίσει, αλλά σημασία έχει συμμετοχή. Η Eraspor θα έχει την ομάδα της στο πεντάρι, έτσι αυτό να το ξέρετε, στα 5 χιλιόμετρα. Η Eraspor θα έχει την ομάδα της στα 5 χιλιόμετρα. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε δύο ατάκες. Η μία αφορά το στάδιο Ελευθερίας, κατά πότε θα είναι έτοιμο. Και δεύτερο, για το Παγκρίτιο, πότε θα φιλοξενήσει την εθνική ομάδα, αν θα είναι έτοιμο του χρόνου. Δηλαδή, στόχος μας είναι το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει την επίσημη έδρα της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου. Άλλωστε, δύο είναι οι εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες, το ΆΚΑ και το Παγκρίτιο Στάδιο. Η Κρήτη έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη της, έχει εκδηλώσει την αγάπη στο σεβασμό της στην Εθνική Ελλάδος.
Αντίστοιχα, τα δύο Αράκια είναι γήπεδο που πολλές φορές έχουν φιλοξενήσει αγώνες της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ, που επίσης επιθυμία μας είναι και προσωπική η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ να υιοθετήσει ως έδρα, επίσημη έδρα της, τα δύο Αράκια στο Ηράκλειο. Οι εργασίες ό,τι αφορά το Μπαγκρίτσιο στάδιο θα ξεκινήσουν χρονικά όταν με το καλό ολοκληρωθεί το στάδιο Ελευθερίας του Ηρακλείου στη Χανιόπορτα, που ήδη έχουμε εγκρίνει περίπου μισό εκατομμύριο την αντικατάσταση του Ταρτάν και τρέχουμε για να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις ώστε να κάνουμε μια σειρά από εργασίες για την βελτίωση φωτισμού, τουαλέτες κτλ. Και να κάνουμε μια και καλή, να υπάρξει μια και καλή αναστάτωση, ώστε να μπουν μετά τα σωματεία που ασχολούνται με το στίβο και μπορούν να φιλοξενήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές, για να ξεκινήσουν στο μεσοδιάστημα, που θα έχουν οριμάσει και οι μελέτες και οι δημοπρατήσεις, οι εργασίες στο Μπαγκρίτσιο στάδιο. Και έτσι να έχουμε τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση και να έχουμε σύντομα δηλαδή ολοκληρωμένα περίπου σε ένα χρόνο από τώρα και τις δύο αθλητικές υποδομές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτοιμες να υποδεχτούν αντιοργανώσεις, αλλά φυσικά να φιλοξενήσουν και τους εκατοντάδες αθλητές του ερασιτεχνικού αθλητισμού κατά βάση και να προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας, όπως έχω πει και νωρίτερα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Η συνεργασία μας με το Δήμο και με την περιφέρεια στην Κρήτη είναι άριστες και ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε πρώτο ο Θεός, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το καλό του φίλαθλου, κόσμου, της αθλητικής οικογένειας αλλά και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Καλή επιτυχία και καλή συνεργασία με όλους τους φορείς, εύχομαι. Πολύ, πολύ σε ευχαριστώ. Και καλή Ολυμπιακή χρονιά, γιατί ούτως ή άλλως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βεβαίως, θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Ό,τι μπορούμε και τα καλύτερά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τη φιλοξενία. Να είστε καλά.